Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο infotainment. Πάμε να δούμε τα θέματα για σήμερα. Έχω ετοιμάσει διάφορα, θα δούμε τώρα ποια θα προλάβουμε να σας παρουσιάσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως με αυτό το αλαλούμ που έχει προκαλέσει η είδηση ότι πλέον η εφορία θα βάζει απευθείας χέρι στους λογαριασμούς μας, στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στην τράπεζα, εάν και εφόσον υπάρχουν κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο. Αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου, αυτό δεν θα ισχύει μόνο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά και για αυτές που είναι να γίνουν, ας πούμε, το επόμενο χρονικό διάστημα αναλόγως με την φορολογική μας δήλωση. Θέλω να καλησπέρισω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, φοροτεχνικός στο επάγγελμα, να μας διαφωτίσει λίγο τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και στο εξής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι κάποιο καινούριο στοιχείο αυτό. Είναι αρκετό καιρό τώρα που το δημόσιο έβαζε χέρι σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Απλά τον τελευταίο καιρό έχει ενταθεί πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια. Ναι. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια από το Υπουργείο, αφού πρώτα ενημερώσει τον οφειλέτη είτε με mail στο λογαριασμό επικοινωνίας που έχει με το Υπουργείο, είτε με επιστολές για την εξουσίαση των οφειλών του. Εάν λοιπόν ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, τότε προχωράνε, ψάχνουν να βρουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που βάζουν χέρι στην προσωπική περιουσία. Ένας είναι οι τράπεζες. Πάνε και βρίσκουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ζητούν από την τράπεζα με δικαστικό επιμελητή πάντα να ανοίξει ο λογαριασμός και από το υπόλοιπο του λογαριασμού που βρίσκουν μέσα μπορούν να πάρουν τα πάντα. Αυτό τώρα ισχύει μόνο για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ή θα είναι και το τι θα πρέπει, ας πούμε, αν η εφορία βλέπει ότι σε ένα μήνα πρέπει να καταβάλουμε, για παράδειγμα, το εξής ποσό για να καλύψουμε αυτό, την οφειλή μας, την εφορία, εκεί τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Mm-hmm. Τώρα, εάν στη συνέχεια προχωρήσουν και προεισπράττουν χρήματα, αυτό νομίζω ότι είναι αδιανόητο. Αυτό που ισχύει τώρα είναι ότι για ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν να πάρουν όλο το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού, εκτός αν ο τραπεζικός λογαριασμός πρόκειται για λογαριασμό που μπαίνει η σύνταξή μας ή ο μισθός μας. Εκεί δεν μπορούν να κατασχέσουν ποσό κάτω από 1.000 ευρώ, δηλαδή παίρνουν πάνω από τα 1.000 ευρώ, ναι, και μέχρι το 25%. Δηλαδή εγώ αν έχω μόνο 1.000 ευρώ στον λογαριασμό μου, δεν μπορεί να κατασχεθεί. Δηλαδή αν, αν βρουν όμως 3-4.000 ευρώ, μπορούν να πάρουν τη διαφορά. Αν βρουν 4.000 ευρώ, θα πάρουν το 25% από τα 1.000 ευρώ και πάνω. Αυτό τι σημαίνει τώρα, κύριε Σταυρούλια, ότι όλοι θα τρέχουμε στην τράπεζα, για παράδειγμα, και θα κάνουμε εκταμείευση των χρημάτων πριν προλάβει η εφορία? Αυτό συμβαίνει, αυτό συμβαίνει. Με πελάτη μας προχθές, αυτό συνέβη. Έτρεξε για να σηκώσει τα χρήματά του μόλις το έμαθε. Ποια χρήματα δηλαδή τώρα? 5 δραχμές που έχουν για να ζήσουν την οικογένειά τους. Βέβαια. Χρήματα, αυτά που έχουμε μαζέψει για το πετρέλαιο, έτσι ακριβώς. Είναι τα χρήματα, είναι τα χρήματα, είναι το υστέρημα για να ζήσουμε την οικογένειά μας τώρα. Δεν πρόκειται για μεγαλοκαταθέτες. Οι μεγαλοκαταθέτες προφανώς και θα πρέπει να μπλοκαριστούν. Οι άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε υπέροχα ποσά στο δημόσιο και κρύβουν τα χρήματά τους, φυσικά και θα πρέπει. Δεν νομίζω ότι είναι αντίθετος, ότι θα πρέπει να τους βρούμε και να τους πάρουμε τα χρήματα, όπου και να τα έχουν κρύψει. Να σας πω κάτι τώρα. Αν υπάρχουν, ας πούμε, ληξιπρόθεσμες οφειλές που είναι μεγάλες, δηλαδή της τάξης των 4-5 χιλιάδων ευρώ, μπορούν με τη μία να πάρουν όλο το ποσό? Βέβαια, αν το βρουν μέσα, θα το πάρουν όλο το ποσό. Ναι. Θα σηκώσουν όλο το ποσό. Έχουν δυνατότητα επίσης να εισπράξουν και τα ενοίκια που μπορεί να παίρνει κάποιος. Εάν εγώ λοιπόν έχω ένα σπίτι που το ενοικιάζω και εισπράττω 400 ευρώ το μήνα και χρωστάω στην εφορία ληξιπρόθεσμα χρέη, μπορούν να πάνε να βρουν τον άνθρωπο που έχει νοικιάσει το σπίτι μου και να του πούνε: ξέρεις κάτι, μην τα δίνεις στον κύριο Σταυρούλια τα χρήματα, φέρ' τα κάτι σε εμάς. Μεσολαβούν λοιπόν, μπαίνουν στη μέση της συναλλαγής και εισπράττουν τα χρήματα ευθείαν. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το μισθό, να προχωρήσουν σε κατάσχεση του μισθού. Αυτό βέβαια μόνο όταν πρόκειται για μισθούς πάνω από 1.000 ευρώ. Όταν ο μισθός μου είναι 2.000, παραδείγματος χάρη το μήνα, μπορούν να έρθουν και να πούνε ότι ξέρετε τι, μην πληρώνετε τον κύριο Σταυρούλια 2.000, θα του δώσετε μόνο τα 1.000 ευρώ, που είναι το κατώτατο εγγυημένο, και τα υπόλοιπα 1.000 δώστε τα σε εμάς για να εξοπλίσουμε τις οφειλές του. Μπορούν να μπουν στη μέση από απαιτήσεις που έχουμε σε πελάτες μας. Εάν σε μια εταιρεία χρωστάνε οι πελάτες χρήματα, μπορεί να μπει
ανακαλύψει πάλι το δημόσιο και να πει μην τα δίνετε στην εταιρεία τα χρήματα, δώστε τα κατευθείαν στο δημόσιο. Για να... Από ό,τι βλέπω εδώ στα στοιχεία μου, κύριε Σταυρούλια, οι κατασχέσεις αφορούν 81.583 φορολογούμενους για το Σεπτέμβριο που πέρασε. Ενώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο οι κατασχέσεις... Είναι το 9 μήνα. Ακριβώς. Είναι 48.000. 48.000, ναι. Είναι το 9 μήνα. Έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Το 9 μήνα Γενάρη με Σεπτέμβρη, φέτος είναι 9.000. Οι φορολογούμενοι πέρσι ήταν 48. Είναι αυτό που σας είπα ότι προϋπήρχε το μέτρο. Ναι. Απλά φέτος έχουν μπει σε μια διαδικασία να δείξουν όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται. Μα όσο πάει κιόλας, επειδή αυτά που έχουμε κληθεί να πληρώσουμε γίνονται και όλο και περισσότερα. Δηλαδή, παλιά ξέραμε ότι θα πληρώσουμε κάτι στην εφορία μας. Εντάξει, κάναμε ένα κουμάντο κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Μαζεύαμε κάποια χρήματα για να μπορούμε να τα απεξέλθουμε έτσι σε αυτό το ποσό. Εδώ τώρα έχουμε επιβαρυνθεί όμως με τόσα πολλά άλλα πράγματα που δεν ήταν στον προϋπολογισμό μας, αν θέλετε, που αδυνατούμε στο τέλος να πληρώσουμε τώρα και την εφορία μας ασφαλώς, γιατί έχουμε πληρώσει εντωμεταξύ τις έκτακτες εισφορές, είτε είναι η μόνιμη η πρώτη κατοικία είτε δεν είναι. Έχουμε κληθεί να πληρώσουμε τόσα πολλά πράγματα, σήματα αυτοκινήτων τώρα που είναι και έτσι, θέμα των ημερών. Είναι πολύ έκτακτη φορή και στην Ελλάδα υπάρχει το εξής παράδοξο. Μειώνεται η φορολογητέα ύλη, δηλαδή μειώνεται το εισόδημα του μισθωτού και αυξάνεται ο φόρος. Ναι. Δηλαδή με 10.000 εισόδημα πριν από 3 χρόνια ήταν σχεδόν αφορολόγητο. Δεν πληρώναμε φόρο. Φυστά. Τώρα μια ατομική επιχειρησούλα, ένα ψυχικατζίδικο, θα βγάλει 10.000 ευρώ κέρδη, θα πληρώσει περίπου 4.500 ευρώ φόρο. Και αυτό γιατί στα 10.000 έχουμε 26% φόρο, που σημαίνει 2.600 ευρώ φόρο, επί 55% που είναι η προκαταβολή που πρέπει να δώσουμε για την επόμενη χρονιά, 1.430 ευρώ, συν 2.600 θα του έρθει ο φόρος 4.030 ευρώ. Συν το τέλος του επιδευματία που είναι 650 ευρώ, θα κληθεί λοιπόν ένας άνθρωπος, ένας που έχει ένα ψυχικατζίδικο, ένα περίπτερο, μια μικρή επιχειρησούλα, από τα 10.000 που έβγαλε κέρδος να πληρώσει 4.680. Είναι και του μένουν 6.000 ευρώ, δηλαδή 500 ευρώ το μήνα για να ζει στην οικογένειά του. 500 ευρώ το μήνα για να ζει στην οικογένειά του. Είναι τρομερό το ποσό. Δεν μένουν αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να τα δώσει. Θα τα βεβαιώσουν, θα τα γράψουν. Μα έναν υπάλληλο να είχε για να του κάνει μια βάρδια, αμέσως θα έβγαινε. Το θέμα της εργασίας είναι ότι το κράτος έχει γίνει συνέτερος με την επιχείρηση του καθενός και μάλιστα είναι ο μεγαλοσυνέτερος. Αυτός έχει τη μερίδα του λέοντος, το κράτος έχει τη μερίδα του λέοντος και ο επιχειρηματίας πλέον απλά υπάρχει. Και το άσχημο πλέον είναι το ότι δεν ζούμε. Απλά υπάρχουμε και προσπαθούμε να περάσει και η σημερινή μέρα, να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία απλά να προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Δεν είναι αυτός σκοπός ζωής κανενός. Σκοπός είναι να δημιουργήσουμε, να παράγουμε πλούτο, να νιώθουμε δημιουργικοί και ναι, να πληρώσουμε τους φόρους μας. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι μέσα από την δουλειά σας, την καθημερινή επαφή με τους πελάτες σας. Θεωρητικά όποιος χρωστάει πάνω από 5.000 ευρώ στο δημόσιο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να έχει πάρα πολλές συνέπειες πλέον. Προσωποκράτηση, να πάει. Προσωποκράτηση, ακριβώς. Αυτό στην πράξη γίνεται όντως για 5.000 ευρώ, δηλαδή έχετε πελάτες σας εσείς που έχει γίνει προσωποκράτηση για 5.000 ευρώ. Βεβαίως και γίνεται. Γίνεται το εξής. Θα τους συλλάβουν, μπορεί να τους σταματήσουν στον δρόμο για μια κλίση, τροχέα. Και εκείνη τη στιγμή που θα φτιάξουν αστυνομικό να τον συλλάβουν, ακολουθεί η διαδικασία του αυτοφόρου. Βέβαια, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται. Πάνε και ρυθμίζουν την οφειλή, δίνουν την πρώτη δόση και τους αφήνουν ελεύθερους την επόμενη μέρα. Αλλά η διαδικασία γίνεται κανονικά. Θα τους πάρουν στο αυτόφορο, θα ξενυχτήσουν, θα τους πάρουν δακτυλικά, θα τους βγάλουν φωτογραφίες. Θα γίνει όλη η διαδικασία του αυτοφόρου σαν να έχουν πιάσει τον μεγαλύτερο εγκληματή. Θα ταλαιπωρηθεί. Και την επόμενη μέρα, εάν ρυθμίσει, θα αφαιθεί ελεύθερος. Δηλαδή, αυτό δεν χρειάζεται να γίνει με κάποια διαδικασία, κύριε Σταυρούλια, ότι ξέρω, πρέπει να έρθουν στο σπίτι σου να γίνει σύλληψη. Αυτό καταχωρείται αυτόματα στο σύστημα, λοιπόν, άνω των 5.000 ευρώ,
καταχωρείται αυτόματα στο σύστημα και για μία κλίση να μας σταματήσει η τροχέα ή για έναν τακτικό και έλεγχο. Έτσι. Θα δουν λοιπόν στο σύστημα ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και θα γίνει επί τούτου προσωποκράτηση, αυτόφορο. Βέβαια. Είχε έρθει ένας πελάτης πριν από λίγο καιρό στο γραφείο και μου είπε χαριτολογώντας, βρήκα τι δουλειά θα κάνουμε, βρήκα τη δουλειά του μέλλοντος. Τι δουλειά θα κάνουμε. Θα φτιάξουμε, μου λέει, φυλακές και θα τις μισθώσουμε στο κράτος. Δεν θα χωράει ο κόσμος στις φυλακές. Με τη λογική και με τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος πλέον, οι 8 στους 10 Έλληνες χρωστούν χρήματα. Δεν έχουν να τα δώσουν. Μα να σας πω κάτι, τα 5.000 ευρώ, έτσι και λες, το έχουμε πει και εδώ επανειλημμένος, δεν είναι κανένα ποσό τεράστιο. Εύκολα μπορεί να χρωστάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει, για παράδειγμα, τη δουλειά του. Είχε μια μικρό επιχείρηση και αναγκάστηκε να την κλείσει. Τα 5.000 ευρώ είναι πάρα πολύ εύκολο να τα χρωστάς και θέλω να πω ότι δεν είναι και κανένα ποσό που έχει να κάνει με μεγαλοεισοδηματίες που πάνε να, ας πούμε, να στερήσουν χρήματα στο δημόσιο ταμείο. Είναι, θα έλεγα, μια μικροφυλή από ιδιώτη για την οποία τώρα ταλαιπωρείται με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή να γίνουν ρυθμίσεις, να γίνουν δεν ξέρω εγώ διάφορες διευκολύνσεις για αυτόν τον πολίτη και όχι προσωποκράτηση. Ξέρετε, η ιστορία είναι η εξής, ότι από αυτούς που χρωστάνε 5, 6, 8 χιλιάρικα τα χρήματα θα τα πάρει το κράτος. Γιατί αυτοί είναι εργαζόμενοι, είναι μεροκαματιάρηδες, είναι άνθρωποι που έχουν φιλότιμο. Ενώ αυτοί που χρωστάνε 1 και 2 εκατομμύρια έχουν... δεν θα τα πάρουν κιόλας. Από εκεί δεν θα τα πάρουν ποτέ, έτσι. Τα 5.000 και τα 6 θα τα πάρουν, γιατί έχει φιλότιμο ο Έλληνας. Ο ελληνικός λαός έχει φιλότιμο. Μα δεν είναι θέμα φιλότιμου, νομίζω. Είναι θέμα ότι τι να κάνεις, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Περίπτωση νηστικά. Ούτε έχεις τους μεγάλους δικηγόρους, ξέρω εγώ, στο πλάι σου να βρούνε διάφορες τρύπες στην νομοθεσία και δεν ξέρω εγώ τι για να σε γλιτώσουν. Τι θα κάνεις, θα πληρώσεις. Νομίζω εν διάφορη περιπτώσει ότι θα πρέπει να στραφεί το Υπουργείο Οικονομικών στους μεγαλοφυλέτες και μάλιστα, ξέρετε τι, υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ομάδα επιχειρηματιών οι οποίοι δεν οφείλουν. Και γιατί δεν οφείλουν? Γιατί κοροϊδεύουν το κράτος και δεν βεβαιώνονται ποτέ οι φόροι αυτοί. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Άλλο μεγάλο αγκάθι. Άλλο μεγάλο. Αυτό δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα σήμερα το μεσημέρι. Θα πρέπει να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί σωστά. Να δούμε τελικά, πιάσαμε το μισθωτό και το συνταξιούχο και το βεβαιώσαμε το φόρο, γιατί είναι εύκολο να το βεβαιώσουμε εκεί με μία απλή πράξη πατώντας το F10. Είναι και εύκολο να τον ταλαιπωρήσουμε, είναι εύκολο να τον. Έτσι. Έχει και φιλότιμο θα έρθει και θα τα δώσει στους μεγάλους. Εγώ δεν λέω, όλοι πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας, γιατί έτσι είναι η δομή ενός κράτους και μιας δημόσιας οικονομίας. Δεν λέω, αλλά πρέπει όμως να δούνε και όλες σε τι θέση έχουμε περιέλθει όλοι μας. Δηλαδή, άλλες εποχές πριν 10 χρόνια, άλλες εποχές τώρα. Τώρα θα έπρεπε το μέλημά τους να είναι πώς θα διευκολύνουν τον κόσμο να πληρώσει αυτές τις υποχρεωτικές οφειλές προς το κράτος και όχι να τους ταλαιπωρήσουν ακόμη παραπάνω και να πάνε να δουν και να γεμίσουν λίγο τα ταμεία τους με τους αυτούς τους μεγαλοφυλέτες, όπως είπατε κι εσείς, με τους οποίους άκρη δεν βγάζεις ακριβώς. Δεν βγάζει άκρη και εάν δεν νιώσει ο Έλληνας και το αίσθημα δικαίου, δηλαδή εάν δεν νιώσουμε ότι ο καθένας πληρώνει αυτό που του αναλογεί, αλλά νιώθουμε ότι ξέρεις τι, κάποιοι επιτίδη συνέχεια τη γλιτώνουν και εγώ πληρώνω, ξαναπληρώνω, ξαναπληρώνω, σου δημιουργείται έμφυτα μια αντίδραση και μια πρόθεση να κρυφτείς κι εσύ. Θα πρέπει λοιπόν το κράτος να φροντίσει να μας κάνει να νιώσουμε όμορφα απέναντί του, να νιώσουμε ότι υπάρχει ισονομία, ότι όλοι αντιμετωπιζόμαστε το ίδιο και όλοι πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί. Εάν μπορέσει το Υπουργείο, το κράτος, η κυβέρνηση να περάσει στον επιχειρηματία μια τέτοια νοοτροπία, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Εάν νιώσει ότι ο καθένας πληρώνει αυτό που το αναλογεί, θα το πληρώσει με την καρδιά του, θα πει ευχαριστώ και θα συνεχίσει τη δουλειά του. Όσο βλέπουμε όμως ότι δίνουμε χρήματα στο κράτος, τα οποία πάνε σε ένα βουβά χωρίς τέλος. Και κάποιοι άλλοι τα κρατάνε αυτά τα χρήματα, τα στέλνουν στην Ελβετία, στην Αγγλία, δεν ξέρω πού, και δεν τους αγγίζει και κανένας. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πλέον. Βέβαια. Θα πρέπει να νιώσουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που κυβερνούν για να τους δώσουμε τα χρήματα για να τα διαχειριστούν όπως πρέπει.
Μα διάβαζα προχθές πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν χωρίς βεβαίωση κταίω. Και είναι πάρα πολλά, νομίζω 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα σε αριθμό. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αυτός και είχε βγει τώρα η τροχέα να γράψει κλήσεις επί τούτου δηλαδή για την σφραγίδα, για την βεβαίωση του κταίου. Είναι, είναι ένας καλός τρόπος για να εισπράξουν χρήματα. Είναι ακριβώς, και επειδή μου έλεγε μία γνωστή μου την οποία σταματήσανε για τακτικό έλεγχο και έβλεπε μπροστά της ένα αυτοκίνητο με μία γυναίκα η οποία δηλαδή είχε ξεκινήσει να βάλει τα κλάματα γιατί δεν είχε περάσει κταίω, ακριβώς επειδή δεν είχε τα χρήματα για να πάει να κάνει τον έλεγχο. Και της κόβανε μία κλήση της τάξης του, δεν ξέρω, 700 ευρώ. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα πρόστιμα. Και λέει, μα τι κάνετε, λέει, στη γυναίκα εδώ δεν είχε να πληρώσει, ας πούμε, ξέρω, τα 50 ευρώ που ήταν για το κταίω. Πώς μπορείτε τώρα να τις βάλετε κι εσείς 700 ευρώ πρόστιμο? Και ξέρετε τι απαντήσανε? Μας έχουν βγάλει στους δρόμους για να μαζέψουμε 3 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι. Είναι πολύ πολλές τρόπος. Δεν θα μαζέψουν 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα βεβαιώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα πει ο κόσμος με 3 εκατομμύρια ευρώ. Έλα όμως που δεν έχει να τους τα δώσει όμως τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα έχουν να δώσουν. Αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Θα βγουν, θα γράψουν την κλίση. Δεν θα τα πληρώσει η χριστιανή, αφού δεν είναι χρήματα. Πώς να το κάνουν? Να σας ρωτήσω κάτι που αναρωτιόμαστε πολλές φορές. Άμα δεν πληρώσουμε την κλίση, τι γίνεται? Πάει στην εφορία. Πάει στην εφορία μετά από κάποιο διάστημα και βεβαιώνεται στην εφορία. Παίρνει πρόστιμα προς αυξήσεις και μπορεί να δείτε μια ξεχασμένη κλίση να φτάσει μετά από 6-7 χρόνια και από 700 ευρώ να έχει γίνει 2.000. Καλό είναι τις κλίσεις να τις βάζουμε σε μία σειρά και να τις πληρώνουμε. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Όπως βλέπετε, είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά. Θα περάσουμε και αυτή τη δοκιμασία, την διαδικασία και θα βγούμε, θέλω να ελπίζω και το πιστεύω, να θα βγούμε δρυμύτεροι. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Shake the ground. You held me down, but I got up. Get ready.
Επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε με τα θέματα της ημέρας. Θέλω να καλωσορίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Βασίλη Ζέρβα από την αίθουσα σύνταξης του Ζούγκλα.gr, διότι σήμερα το πρωί, ξημερώματα θα λέγαμε, έγινε μία έκρηξη στο ένα χειροδανιστήριο του που ανήκει στον διεθνή ποδοσφαιριστή, παλέμαχο πλέον, Τάσο Μητρόπουλο. Και θέλω να δούμε έτσι όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτή την, αυτή την επίθεση που δέχθηκε η επιχείρηση του Τάσου Μητρόπουλου. Βασίλη. Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι μια υπόθεση την οποία εξετάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή οι αστυνομικές αρχές και πρέπει να πούμε ότι από τα ξημερώματα και από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται στην Καλαμάτα και κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής. Και όταν εμπλέκεται η αντιτρομοκρατική σε ένα τέτοιο χτύπημα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εξετάζονται διάφορα σενάρια. Και γιατί το λέω αυτό, θα ξεκινήσω από αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε. Όπως θυμάσαι, Κιμ, και εσείς φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι, εδώ στο Zoogla.gr μας έστειλαν μία προκήρυξη πριν από λίγες ημέρες για την ανάληψη ευθύνης του χτυπήματος στη Χρυσή Αυγή. Η πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση μαχόμενες λαϊκές επαναστατικές δυνάμεις. Αλλά πώς μπορεί να συνδέεται το ένα περιστατικό με αυτό τώρα? Μέσα στην προκήρυξη, λοιπόν, αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά, σε ένα κομμάτι προς το τέλος που μιλάει για την βία της ταξικής τρομοκρατίας εναντίον των λαϊκών στρωμάτων και αναφέρεται σε διάφορα περιστατικά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα, αναφέρονται και στα ενεχειροδανιστήρια. Και λένε συγκεκριμένα τα ενεχειροδανιστήρια που πλημμύρισαν τις πόλεις, τους σύγχρονους μαυραγωρίτες που καταφεύγει ο κόσμος εξαγορώζοντας την επιβίωσή τους. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο στοιχείο, όπως το διάβασα αυτολεξία από την προκήρυξη, έκανε τους αστυνομικούς να σπεύσουν στο σημείο εκεί και να δουν εάν αυτό το χτύπημα έχει άρωμα τρομοκρατίας. Να πούμε, Βασίλη, ότι το ενεχειροδανιστήριο του Τάσου Μητρόπουλου βρίσκεται στην Καλαμάτα, συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης, δεν είναι στην Αθήνα. Ακριβώς. Οπότε μιλάμε για επαρχία πλέον. Ναι, ναι, μιλάμε για επαρχία. Απλώς λέω όμως ότι χωρίς να λέμε ότι είναι δεδομένο αυτό, έτσι προς Θεού, λέμε τι εξετάζουν οι αρχές, έτσι. Επειδή υπήρχε και μια αναφορά σε ένα χειροδανιστήριο γενικότερα. Έτσι, θέλουν να δουν τα πάντα οι αστυνομικοί, γι' αυτό έχουν πάει και εκεί κλιμάκια της αντιδημοκρατικής. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι, και δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ, ότι από θαύμα δεν θυμίσαμε ανθρώπινα θύματα εκεί, γιατί είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο στην πόλη της Καλαμάτας. Ναι. Σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκονται νυχτερινά κέντρα. Υπήρχε αρκετός κόσμος εκείνη την ώρα στο σημείο αυτό. Είναι στην οδό Σταδίου το ενεχειροδανιστήριο, το κατάστημα αυτό. Οι δράστες άπλωσαν ένα καλώδιο που έφτανε μέχρι τον εξωτικό μηχανισμό που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αποτελείται από μεγάλη ποσότητα δυναμίτιδος. Και φυσικά το καλώδιο αυτό έβραν φωτιά στο καλώδιο και έτσι πυροδοτήθηκε ο μηχανισμός. Η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή, το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερός, όπως επίσης υπήρξαν πολύ μεγάλες ζημίες και σε 6 με 7 καταστήματα τα οποία βρίσκονται δίπλα και σε σταθμένα αυτοκίνητα. Έσπασαν τζάμια, πετάχτηκαν, εξφενδονίστηκαν σε απόσταση δεκάδων μέτρων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πραγματικά από τύχη δεν περνούσε κάποιος άνθρωπος από εκεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι, Κιμ, όταν έχουν συμποδοθεί καταστήματα, έχουν σπάσει τζαμαρίες, εκτινάζονται τζάμια. Ισχυρή έκρηξη, ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με την κυρία Χρονοπούλου νωρίς το πρωί. Όπως μας είπε, ήταν μαζί με τον Τάσο Μητρόπουλο στην Αθήνα την ώρα του περιστατικού. Ενημερώθηκαν και αυτοί από τους γείτονες εκεί για το περιστατικό, πήγαν στην Καλαμάτα. Όπως μας είπε η κυρία Χρονοπούλου, δεν είχαν δεχθεί συγκεκριμένες απειλές. Άφησε βέβαια κάποιες μικρές αιχμές για κάποιες οχλήσεις που ενδεχομένως να είχαν από διάφορους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην ίδια, στο ίδιο επαγγελματικό χώρο. Και όπως μας είπε, αυτή πιστεύει ότι πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό. Επειδή κάποιοι, όπως είπε, το αποδίδει εκεί. Το αποδίδει εκεί, ναι. Επειδή κάποιοι, όπως μας είπε, οι ίδιοι εκμεταλλεύονται τον κόσμο σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ οι ίδιοι προσπαθούν να... Εντάξει. Κοίταξε, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη όσο αφορά τα ενεχειροδανιστήρια, δουλειά την οποία δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω. Γιατί θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή, όπως και να έχει, εκμεταλλεύεσαι τον πόνο, θέλει, στην οικονομική δυσχέρεια του καθενός.
Και εμένα με ενοχλεί που έχει γεμίσει η πόλη μας, και μιλάω τώρα για την Αθήνα γιατί για τις άλλες πόλεις δεν ξέρω, ναι, που έχει γεμίσει η Αθήνα με αγορές χρυσού και ενέχειρο δανειστήρια. Εμένα με ενοχλεί, γιατί αυτό τι δείχνει, πώς παλιά δεν είχαμε και τώρα έχουν φυτρώσει τα μανιτάρια, κλείνουν τα μαγαζιά και ανοίγουν τα ενέχειρο δανειστήρια. Ακριβώς. Και όπως λένε και πολλοί, σε κάθε γωνιά βρίσκει κανείς πια ένα σουβλατζίδικο και ένα ενέχειρο δανειστήριο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Πάντα υπήρχαν, θυμάμαι, στο κέντρο της Αθήνας και τα λοιπά. Ήταν σε κάποιους ορόφους, αν θυμάσαι κι εσύ. Έτσι, έτσι. Κάποια υπαίθρια. Έτσι βλέπαμε υπαίθρια. Αγορά χρυσού, αλλά το περνάγαμε έτσι πολύ. Δεν ήταν σπάνιο να το δεις. Mm-hmm. Τώρα το βλέπεις σε κάθε γωνία. Δηλαδή, ανά 20 μέτρα υπάρχει ένα χειροδανιστήριο. Εντάξει, αυτό όμως είναι βέβαια δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σωστό. Εγώ απλά δεν. Πότε θα μπορούσα εγώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Ας το κλείσω εκεί. Σωστό. Και να πω κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπεις, ότι στο κατάστημα του συγκεκριμένου υπήρχε ένα κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δραστών. Το βέβαιο είναι ότι το υλικό όλο έχει δοθεί στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουν καταγραφεί και οι κινήσεις των δραστών την ώρα που τοποθετούσαν το μηχανισμό στο κατάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα θα εξετάσουν οι αρχές και οι αντιτρομοκρατικοί, όπως είπες, αν συνδυάζεται με κάποιο τρόπο το χτύπημα αυτό με την προκήρυξη, ναι, η οποία εστάλει μετά από το φωνικό χτύπημα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Απλώς πρέπει να πούμε ότι οι αστυνομικοί θέλουν να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια και να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα, γιατί και η προκήρυξη είναι πολύ φρέσκια, όπως λέμε, έτσι, και τα χτυπήματα αυτά, και ενδεχομένως μέσα από την προκήρυξη, όχι ενδεχομένως, μέσα από την προκήρυξη, ο συντάκτης της προκήρυξης άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα χτυπήματα σε διάφορες κατευθύνσεις. Και μία από αυτές ενδεχομένως να ήταν και τα ενδυναμιστήρια. Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Πάμε να αλλάξουμε λίγο τώρα κλίμα και διάθεση, και είμαι σίγουρη ότι μπορεί να μας την αλλάξει η Αγγελική Στόγια από το govastileto.gr. Η γυναικεία έτσι ματιά στα πράγματα στο διαδίκτυο. govastileto.gr πληκτρολογείται και βρίσκεται πάρα πολλές κατηγορίες με πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Αγγελική, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και εγώ εύχομαι και ελπίζω να σας αλλάξω τη διάθεση και θα δώσω τον καλύτερο που αυτό γι' αυτό. Πώς είστε σήμερα, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ας πούμε, ξέρεις, όλοι έχουμε μάθει να λέμε καλά είμαστε. Μας ρωτάει κάποιος, πώς είσαι, και απαντάς μηχανικά καλά. Μηχανικά. Σωστά. Σωστά, ισχύει για όλους αυτό νομίζω. Θα συμφωνήσουν πολύ με αυτό. Πολλά τι μας θέματα, έχεις? Πολλά τα θέματα και σήμερα. Το που θέλετε να ξεκινήσουμε, ποια κατηγορία θέλετε? Τι να πεις, να πούμε κάτι για τα παιδάκια. Έχεις κάτι για τα παιδάκια μας? Βεβαίως. Λοιπόν, μία πολύ ωραία κατηγορία, αγαπημένη κατηγορία, είναι το παιδί μου. Σήμερα ένα αρκετά ενδιαφέρον άρθρο ανέβηκε στο govastileto.gr και έχει να κάνει με το αν υπάρχει κίνδυνος ένα μωρό να πάθει κάτι με το κλάμα. Και πόσα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει μία μαμά και ένας μπαμπάς. Πολλές φορές το έχουν αναρωτηθεί οι μαμάδες αυτό, ειδικά όταν ας πούμε τα παιδιά θέλουν συνεχώς, τα μωράκια συγκεκριμένα θέλουν συνεχώς αγκαλίτσα, και σου λένε, ξέρω εγώ, οι διάφοροι, οι μαμάδες, οι θείες και τα λοιπά, άστο να κλάψει, δεν παθαίνει τίποτα, άστο στην κούνια, μην το σηκώνει συνέχεια γιατί θα το μάθεις έτσι, θα το κακομάθεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα ακούς εσύ να σπερταράει από το κλάμα και λες τώρα, σίγουρα δεν θα πάθει, ή να το πάρω καλύτερα αγκαλιά. Λοιπόν, για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν ανησυχίες λοιπόν, Κιμ, όταν το μωρό κλαίει, η μητέρα ανησυχεί, σου λέει αν θα πάθει κάτι, νομίζω ότι το μωρό της μπορεί και να πονάει, και αναρωτιέται αν υπάρχει κίνδυνος. Να σας πω ότι αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι μητέρες, κάθε μητέρα μάλλον, είναι πως τα μωρά μιλούν με το κλάμα. Όταν νιστάζουν, όταν πεινάνε, όταν πονάνε, όταν θέλουν προσοχή, αλλά και όταν θέλουν άλλα. Και επειδή θέλουν απ' όλα, κλαίνε συνεχώς. Ακριβώς. Κλαίνε και για τα σημαντικά και για τα ασήμαντα. Κάποιοι είναι βέβαια και λίγο πιο επίρρεποι σε αυτή την αρκετά ενοχλητική, έτσι, για τα αυτιά των γονέων συνήθεια. Πω, έχω δει γκρινιάρικα μωρά που μετά που το αφήνει στην κούνια, γίνεται χαμός. Δηλαδή, όχι μόνο στο ίδιο σπίτι τα ακούς, αλλά τα ακούει και όλη η γειτονιά.
Σωστά, σωστά. Ευτυχώς δεν έχω τέτοια εμπειρία, αλλά το έχω δει και αυτό. Βέβαια, για αυτό το πράγμα που λες ακριβώς, εφευρέθηκε η πιπίλα, έτσι, για τα μωράκια. Ο σιγαστήρας, πως λένε πολλές μαμάδες. Σωστά. Να σας πω βέβαια ότι από το κλάμα τα μωρά δεν παθαίνουν κάτι, επομένως οι μητέρες που μας ακούνε, καλό θα ήταν να μην ανησυχούν καθόλου. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να πάθει κάτι το μωρό τους, το παιδί τους. Μπορεί κάποιος όντως να αφήσει το παιδί να κλαίει μέχρι να κοιμηθεί ή μέχρι να εξαντληθεί, αν θέλετε, χωρίς να πάθει κάτι βέβαια έτσι οργανικό. Λοιπόν, οι ειδικοί λοιπόν μας λένε ότι δεν παθαίνει κάτι το μωρό αν κλαίει άνευ λόγου δηλαδή. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας, έτσι, αν υπάρχει κάποιο πονάκι, κάποιο αυτό, όντως το μωρό έχει λόγο να κλάψει και εκεί θέλει να δώσουμε μια προσοχή. Αν και εφόσον όμως εξακριβώσουμε ότι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αιτία, παθολογική αν θέλει στο κλάμα, το μωρό δεν παθαίνει τίποτα. Να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Μελέτες που έχουν γίνει υποστηρίζουν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κάποια μωρά βιώνουν το αίσθημα της εγκατάλειψης κοιμ. Και αυτός είναι ένας λόγος που κλαίνε σε αυτή την τρυφερή ηλικία, όταν διανύουν έτσι τους πρώτους μήνες της ζωής τους. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στο να μην κακομαθαίνουν το παιδί τους σε πολλές αγκαλιές, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Ναι. Το αφήνουν να κλαίνε με τις ώρες και να μην το αφήνουν βέβαια να κλαίνε με τις ώρες, γιατί τότε θα νιώσει και μοναξιά και απόρρεψη, ένα συνέστημα που θα το τραυματίσει την ψυχούλα. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ έβλεπα ένα θέμα, κάτσε που το είχα, που είχε να κάνει με την εγκυμοσύνη, δηλαδή... Α, μπράβο, με να το είδα. Το μανικιούρ επιτρέπεται στην εγκυμοσύνη ή είναι επικίνδυνο? Ένα πολύ ωραίο ερώτημα, στο οποίο βέβαια υπάρχει και η απάντηση. Πολλές είναι οι εγκυμονούσες, γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να σταματήσουν αυτή την αγαπημένη τους συνήθεια, που δεν είναι άλλη από το να περιποιούνται τα άκρα τους, τα νύχια τους, να κάνουν μανικιούρ. Λοιπόν, η απάντηση σε αυτό είναι ότι ναι, μπορούν να κάνουν άφοβα, χωρίς να αγχώνονται, μανικιούρ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά δεν πρέπει να αναπνέουν, να εισπνέουν το πω καλύτερα, χημικά ή διαλύματα, όπως το σετόν για παράδειγμα, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το επικίνδυνο στην υπόθεση. Μπορούν να τα βάφουν, μπορούν να περιποιούνται. Τι, για ξαναπέστε αυτό, τι είναι το επικίνδυνο? Να αποφεύγουν την εισπνοή χημικών ή διαλυμάτων, όπως είναι το σετόν για παράδειγμα. Και πώς θα ξεβάψει τον ήχη? Για περατεταμένο χρόνο, λίγο πιο μακριά. Τι? Να έχεις μία απόσταση, τέλος πάντων, ασφαλείας, να μην το έχεις και πολύ κοντά, να μην το εισπνέεις πολύ έντονα. Α, εννοείς να... Υπάρχουν και στο εμπόριο, να πούμε, και ασετόν τα οποία δεν έχουν τόσο δυνατή την... Δεν είναι τόσο δυνατή η μυρωδιά τους και θα πρέπει ίσως να ρωτήσουν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες όταν είναι έγκυες, επειδή ας πούμε το σώμα τους αλλάζει κτλ. Θέλουν να είναι τουλάχιστον περιποιημένες όπως έχουν συνηθίσει στα άκρα τους. Και οι πιο πολλές, ας πούμε, που ξέρω και έχω δει, περιποιούνται και τα νύχια των ποδιών και τα νύχια των χεριών. Ειδικά επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα όσο αφορά την βαφή των μαλλιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μπορεί, ας πούμε, να έχει βγει η ρίζα και να είναι άβαφο το μαλλί, αλλά τουλάχιστον να τον είχε περιποιημένο. Εντάξει, άμα το κάνεις μία στο τόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, όμως, το κάνεις συνέχεια, δεν είναι καλό, γιατί να εισπνέεις, ξαναλέω, αυτά τα χημικά, τα διαλύματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, και έτσι να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Είναι πιο επικίνδυνο για τις γυναίκες που εργάζονται σε σαλούν νυχιών παρά για τις εγκυμονούσες. Ναι. Λοιπόν, θέλω έτσι να πάμε και στην κατηγορία ομορφιά, beauty. Διότι μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα με την χειροποίητη μάσκαρα ματιών με φυσικά υλικά για υπέροχες βλεφαρίδες. Εσείς βέβαια τώρα δεν θα προλάβετε να σημειώσετε όλα τα υλικά, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να μπείτε στην κατηγορία beauty, να ανατρέξετε το θέμα αυτό. Και τώρα, δηλαδή, τι πιο ωραίο να έχεις φτιαγμένη η μάσκαρα με αγνά έτσι φυσικά υλικά, γιατί τελικά λίγο πολύ όλα αυτά που βάζουμε είναι και λίγο χημεία. Ακριβώς, είναι πολύ χημεία θα έλεγα και περιέχουν εξαιρετικά τοξικές και ύποπτες για καρκινοουσίες, και το λένε αυτό και οι ειδικοί, έτσι. Γιατί έχουν και ημερομηνία λήξης οι μάσκαρες.
Όπως είπες και εσύ, τι πιο ωραίο να φτιάξουμε τη δική μας φυσική. Λοιπόν, να πούμε ενδεικτικά, Αγγελική, ότι περιέχει λάδι καρύδας, ζελέ αλόης, αλόε βέρα, τριμμένο κερί μέλισσας, και για να δώσει, να δώσουμε χρώμα στη μάσκαρα μας, αν και εφόσον θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι μία μαύρη μάσκαρα, θα χρησιμοποιήσουμε μία με δύο κάψουλες, όπως λέει εδώ στη δοσολογία, ενεργού άνθρακα για τη μαύρη μάσκαρα ή σκόνη κακάο για καφέ μάσκαρα. Και ένα καθαρό δοχείο μάσκαρας που μας έχει τελειώσει από προηγούμενη αγορά. Η εκτέλεσή του είναι πολύ εύκολη, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα υλικά που είπες. Και σίγουρα μια χειροποίητη μάσκαρα με φυσικά υλικά είναι ό,τι καλύτερο και για τις βλεφαρίδες, για την υγεία αν θέλετε. Κοιτάξτε, πολλές φορές βαριόμαστε και λίγο να τα κάνουμε αυτά. Αλλά νομίζω ότι μια απόπειρα δεν βλάπτει. Δηλαδή το να το δοκιμάσεις μια φορά πώς είναι να φτιάξεις τη δική σου μάσκαρα, έχει έτσι μια... δεν ξέρω. Δεν είναι, να το δοκιμάσουμε, δεν είναι άσχημο να γυρίζουμε καν θέλετε στην φύση, γιατί η φύση μα πολλές φορές κλαίνε και τα μάτια μας, δακρύζουνε, γιατί όταν πάει λίγο από την μάσκαρα στο μάτι, ξέρω εγώ άμα βραχεί, άμα δακρύσεις λιγάκι, τσούζει η μάσκαρα στο μάτι μας. Και θα ήθελα, ας πούμε, πολύ να δω πώς είναι αυτή η φυσική μάσκαρα και... Μπορεί να είναι, ξέρεις, πολύ διαφορετική. Πάντως, να πούμε ότι τις κυρίες που μας ακούν δεν είναι καθόλου χρονοβόρο. Να μην το ακούνε και λένε σιγά, μην καθίσω να φτιάξω μια χειροποίητη μάσκαρα. Είναι μια πολύ ωραία λύση και εύκολη λύση. Και όταν δεν έχουμε και τι να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε βαρεθεί να κάνουμε τέτοια πράγματα κάθε μέρα, θα κάνουμε και κάτι το οποίο θα μας δώσει, θα μας ομορφύνει κιόλας και θα το έχουμε φτιάξει και εμείς οι ίδιες. Και μπορούμε να φτιάξουμε και μεγαλύτερη ποσότητα να κάνουμε δώρο και στις φίλες μας. Ακριβώς. Τα υλικά μπορούν να προμηθευτούν πολύ εύκολα και σε πολύ οικονομικές τιμές, πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, και χρειαζόμαστε ένα μπρίκι γι' αυτό. Αγγελική, ετοίμασε το μπρίκι, έρχομαι πάνω να φτιάξουμε μάσκαρα. Ό,τι θέλεις είμαι μέσα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, είχαμε και άλλα θέματα. Δεν πειράζει. Θα μπείτε στο www.vavasileto.gr να τα διαβάσετε, να κάνετε την ανάγνωσή σας. Καλή συνέχεια, καλή μέρα και μην ξεχνάτε ότι το ποτήρι εμείς το βλέπουμε μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.